μια φάμπρικα γνωματεύσεων, συνεδριών και εισπράξεων που διαχειρίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηρακλείου του ΕΟΠΗ, φέρνει στο φως η εφημερίδα Νέα Κρήτη με επίκεντρο κέντρο παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής στο Ηράκλειο, παράρτημα αλυσίδα σε όλη τη χώρα, που σύμφωνα με το δημοσίευμα κάθε μήνα, ακόμη και την περίοδο της καραντίνας που υποτίθεται ότι υπήρχαν περιορισμοί ή και το καλοκαίρι όπου το κέντρο ανακοίνωνε ότι θα παραμείνει για ένα μεγάλο διάστημα κλειστό, ζητά να λαμβάνει για συνεδρίες που παρέχει σε παιδιά ποσά που ζαλίζουν. Η αποκάλυψη έρχεται να βάλει φωτιά όχι μόνο στο κομμάτι που σχετίζεται με την ποιότητα και την τυπικότητα των ελέγχων για παρόχους προς τον ΕΟΠΗ, αλλά και ως προς το πώς σε αυτή την υπόθεση δεν αποκλείεται να εμπλέκονται γιατροί με κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή ακόμη χειρότερα με συνταγογράφηση χωρίς περιεχόμενο, αφού τα μέχρι στιγμή στοιχεία του ελέγχου που γίνεται έχουν δείξει ότι οι γονείς που κλήθηκαν να απαντήσουν για τις συνεδρίες είχαν πλήρη άγνοια, καθώς ποτέ δεν είχαν επισκεφθεί με τα παιδιά τους το κέντρο. Άλλοι που δήλωναν ότι είχαν κάνει πολύ λιγότερες σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται, και άλλοι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, των οποίων τα παιδιά είχαν κάποια στιγμή επισκεφθεί το κέντρο, αλλά ενώ εμφανίζονταν να κάνουν συνεδρίες, είχαν καιρό πριν σταματήσει. Στο στόχαστρο των ελεγκτών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, βρίσκεται ήδη μια παιδοψυχίατρος με πληθώρα συνταγογραφήσεων. Τα στοιχεία για το κέντρο που παρήχε υπηρεσίες όπως ψυχοθεραπείες, λογοθεραπείες και εργοθεραπείες σοκάρουν. Πιο αναλυτικά, πόσα χρήματα ζητάει το κέντρο για συνεδρίες? Για το Δεκέμβριο ζήτησε 56.317 ευρώ, τον Ιανουάριο 62.100, το Φεβρουάριο 66.063 ευρώ, το Μάρτιο 71.863 ευρώ, τον Απρίλιο 64.206 ευρώ, το Μάιο 65.614 ευρώ και τον Ιούνιο 68.269 ευρώ. Τον Αύγουστο, που το κέντρο ανακοίνωνε ότι θα είναι κλειστό το μεγαλύτερο μέρος του μήνα, εμφανίζεται να ζητάει πληρωμή για συνεδρίες συνολικού ύψους 51.818 ευρώ. Και όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο σκανδαλώδη υπό το πρίσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που αντιστοιχούν σε αυτά τα ποσά. Στο κέντρο που εκτείνεται σε χώρο 90 τετραγωνικών μέτρων και ως προσωπικό απασχολούνται 2 λογοθεραπευτές και 3 ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης, με δηλωμένο ωράριο από 2 έως 9 το βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, μία ψυχολόγο μερικής απασχόλησης και μία εργοθεραπεύτρια με ιδιωτικό συμφωνητικό απασχόλησης. Ούτε οι χώροι, ούτε το προσωπικό δικαιολογούν τη δυνατότητα μέσα σε αυτό το κέντρο να γίνονται 4.857 συνεδρίες και πράξεις ειδικής αγωγής μόνο το μήνα Μάρτιο, άρα 191 πράξεις ημερησίως. Την ώρα που η πλειονότητα αντίστοιχων κέντρων του Ηρακλείου δηλώνει στον ΕΟΠΗ αιτήσεις πληρωμής 600 περίπου ευρώ, που αν διαιρεθεί με τα 15 ευρώ που δίδονται για τη συνεδρία και τις μέρες λειτουργίας των κέντρων, το αποτέλεσμα δίνει ένα μέσο όρο μικρότερο από 2 συνεδρίες την ημέρα. Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, την υπόθεση άρχισαν να βλέπουν με σκεπτικισμό υπάλληλοι του ΕΟΠΗ στο Ηράκλειο, που ενημέρωσαν την τοπική και κεντρική διοίκηση συντάσσοντας υπηρεσιακή αναφορά. Η κεντρική διοίκηση παρέπεμψε το θέμα στην Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία, αν και στο παρελθόν για μικρότερη σημασία ζητήματα, έστελνε κλιμάκιο με επιθεωρητή για ελέγχους, αυτή τη φορά όρισε για τον έλεγχο υπεύθυνους 2 τοπικούς υπαλλήλους, βάζοντας ακόμη και περιορισμό στον έλεγχο που επρόκειτο να διενεργήσουν και πάντως συνεχίζοντας μετά από απόφαση της κεντρικής αλλά και της τοπικής διοίκησης του ΕΟΠΗ, παρά τις αντιδράσεις των υπαλλήλων που έκαναν την αναφορά, να οριστικοποιούν τις πράξεις εκαθάρισης του κέντρου και το κέντρο να πληρώνεται κανονικά, καθώς οι πράξεις αυτές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους 35 γονείς που κλήθηκαν, 15 τουλάχιστον περιπτώσεις δήλωσαν ότι δεν πήγαιναν στο κέντρο τα παιδιά τους και δεν είχαν καμία ανάμειξη με την υπόθεση, αναφέροντας ότι η όποια διαδικασία έκδοσης, γνωμάτευσης και έγκρισης από αποκλειστικά και μόνο μία παιδοψυχίατρο είχε γίνει εν αγνία τους.